Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους. Ζητήσαμε απόψε να βρεθούμε εδώ, διότι εκτός από τη Λευκή Νύχτα που θα κουβεντιάσουμε λίγο, μια και είναι η πρώτη εκδήλωση που θα διοργανώσουμε από κοινού, έχουμε και άλλα πράγματα αναφορικά με τους πολιτιστικούς συλλόγους και όχι μόνο. Και τι θέλω να πω, να αρχίσω λοιπόν από αυτά καλύτερα που έχουν και ένα ενδιαφέρον, πιστεύω, έτσι, πιο συγκεκριμένο και να τελειώσουμε με το κομμάτι της Λευκής Νύχτας. Εμείς έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πολιτισμού. Εγώ, από τη δικιά μου πλευρά, θέλησα, αν θέλετε, να πάρω όλη αυτή τη διαδικασία μαζί με καλούς φίλους και συνεργάτες που είστε όλοι εσείς, ούτως ώστε να έρθουμε να βάλουμε μια διαφορετική, αν θέλετε, ταυτότητα στα δρόμενα του νησιού, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Πιστεύουμε ότι μέσα από συνεργασίες και καλή διάθεση θα βρούμε δημιουργικά μονοπάτια για να περάσουμε το μακρύ χειμώνα της Άνδρου, που είναι πολύ μεγάλος. Εγώ οφείλω να σας καταθέσω για μια ακόμη φορά, και δεν το λέω για να δώσω έμφαση, ότι τα τελευταία 7 χρόνια, λόγω του ότι επαγγελματικά ήμουνα υποχρεωμένο να βρεθώ εκτός, βρέθηκα σε ένα άλλο νησί. Είδα και συνέκρινα πράγματα και πιστεύω ότι δεν υστερεί τίποτα τούτος εδώ ο τόπος με την Πάρο που ήμουν τα τελευταία 7 χρόνια. Απλά, εκείνο το οποίο θα πω και δεν θα ψέξω κανέναν, είναι ότι υπάρχει μια διάθεση των εκάστοτε κοινωνιών να συμμετέχουν πιο ουσιαστικά και πιο ενεργά. Εκείνο λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που θα θελήσουμε να κάνουμε από κοινού και να μην πείτε ή πουν τέλος πάντων ότι ξέρετε, ξεκινήσανε με φόρα, αλλά στο τέλος μείνανε στη μέση. Θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εντελώς διαφορετικά από ό,τι το παρελθόν. Σίγουρα οι καταστάσεις, αν θέλετε, έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σκληρές. Τόσο η οικονομική ανέχεια που έχει πλήξει οριζόντια όλη την ελληνική κοινωνία, όσο και, αν θέλετε, η απομόνωση που μπορεί να υπάρχει το χειμώνα, μας κρατάει μέσα στα σπίτια. Θεωρώ ότι οι σύλλογοι κάνουν ουσιαστική δουλειά και πρέπει εμείς να είμαστε κοντά τους για να μπορέσουν να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Τώρα, αναφορικά, ας πούμε, με το χειμώνα, τον οποίο τον βιώνουμε, αλλά είναι ήπιος ακόμα. Μέσα σε μια πρώτη συνεργασία που έχουμε σκεφτεί με την κινηματογραφική Λέσκη, θα θέλαμε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα σε αρκετά χωριά, σε όλο το νησί, να μπορούν να προβληθούν κάποιες ταινίες, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν άνθρωποι στα χωριά και να ξαναβιώσουν, ας πούμε, μια διαδικασία η οποία μπορεί να την είχαν νιώσει στο παρελθόν κάπως διαφορετικά ή και να είναι και πρωτόγνωρη για αυτούς. Άρα λοιπόν ο Δήμος μαζί με την κινηματογραφική Λέσκη θέλει να βγει έξω από τα όρια του, αν θέλετε, τα κλειστά της πόλης που γίνεται εδώ οι προβολές με την κινηματογραφική Λέσκη και να πάμε και στα χωριά και θα έχει και τη δικιά μας συνδρομή και βοήθεια. Ο χώρος αυτός, τον οποίο το χρησιμοποιείτε κατά κόρον εσείς, είτε για τα θεατρικά δρόμενα, είτε για τα μουσικά δρόμενα, είτε για οτιδήποτε δρόμενα, τα σχολιά και. Θεωρώ ότι θέλει πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Είπα και σε κάποιους που συναντηθήκαμε την πρώτη φορά πάνω στο δημοτικό κατάστημα ότι οι υποχρεώσεις που υπάρχουν και απορρέουν μέσα από το Ίδρυμα Κηδονίως είναι δεδομένες και εγώ τουλάχιστον θα τις διεκδικήσω ξανά. Άρα λοιπόν ο εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να ξαναγίνει εδώ πέρα, γιατί υπήρχε εξοπλισμός ο οποίος έχει κλαπεί. Έχει τελειώσει. Αν δείτε καμιά μεγάλη κονσόλα σε κάνα πανηγύρι, φωνάξτε με, ξέρω τι είχα αγοράσει τότε. Έχω και φωτογραφίες, καλό θα είναι να τη βρούμε. Προσπαθώ να βρω πράγματα και σιγά σιγά τα βρίσκω. Θέλω λοιπόν να εξοπλίσουμε ξανά αυτή την αίθουσα και όχι μόνο αυτή την αίθουσα, αλλά και το ανοιχτό θέατρο, ούτως ώστε να σας παρέχεται δυνατότητα να κάνετε και να κάνουμε δηλώσεις που να μην, αν θέλετε, είμαστε αναγκασμένοι να καλούμε είτε για τα φώτα από την Αθήνα, γιατί μίλησα ήδη και με το φεστιβάλ που τρέχει αυτή τη διαδικασία κατά το μήνα Αύγουστο, ή από την άλλη πλευρά, γιατί να μην υπάρχει μια μόνιμη εγκατάσταση εδώ, ώστε να μην πηγαίνουμε να ζητάμε εξωτερικά, ας πούμε, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κόστος αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι αυτά τα δύο μικρόφωνα και ευχαριστώ και τη Μαριλένα που βοήθησε για να υπάρχει εδώ. Και τίποτα περισσότερο. Ήταν τα πάντα εξοπλισμένα εδώ πέρα μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υλικό υπήρχε
το οποίο έχει εξαφανιστεί. Είναι η κατάρα του δημοσίου. Το ξέρω. Όμως θα πρέπει να γίνουμε όλοι πιο υπεύθυνοι. Πρώτα εμείς και ταυτόχρονα οι συνεργάτες μας. Πλέον τούτο. Υπάρχουν σχολιά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί σε συλλόγους και καλώς έχουν δοθεί, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες, αν θέλετε, τόσο για εκδηλώσεις που οι κατατόπους σύλλογοι θα μπορούν να κάνουν και κάνουν, και από την άλλη πλευρά για να είναι για την κινηματογραφική λέσχη ή ταυτόχρονα να ξανασχεδιάσουμε πράγματα. Θέλουμε πρώτα Θεός μέσα στον Ιανουάριο να σας φωνάξουμε, να δούμε κατατόπους τι έχετε σκεφτεί για τις δικές σας περιοχές. Για να κάνετε, γιατί από το Πάσχα και μετά, μέχρι το τέλος της χρονιάς, ούτως ώστε να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός, ο οποίος να προβάλλεται προς τα έξω. Οπότε το νησί να βγαίνει προς τα έξω με μια ενιαία εικόνα και με εκδηλώσεις που θα είναι έγκαιρα ανερτημένες είτε στο διαδίκτυο, είτε αν θέλετε σε φυλάδια, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα του σωστού προγραμματισμού και να μην υπάρχουν αλλοεπικαλύψεις. Άρα λοιπόν θα υπάρχει και μια, αν θέλετε, επιμέρους πρόσκληση, πρώτα Θεός, στα μέσα του Ιανουαρίου, να δούμε ακριβώς κατατόπους των περιοχών, βλέπετε, Τέος, Δήμος Άνδρου, Ιδρούσας, Κορφίου, και όλα αυτά να τα μαζέψουμε, ώστε να τα έχουμε αποτυπωμένα και να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε με εσάς πάλι τον τόπο μας, τις ιδιαιτερότητές μας και. Θα σας λέω ότι είναι μέσα στη σκέψη μας, στο καινούριο χρόνο, να επαναφέρουμε ή να δούμε από μια άλλη πτυχή γωνία το κομμάτι της γαστρονομίας. Δηλαδή το παλιό φεστιβάλ, ας πούμε, αιγιοπελαγίτικης και ανδριώτικης κουζίνας, με όποιο τίτλο θέλετε, απλά το αναφέρω επειδή το είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν, θέλουμε να το κάνουμε, αν μη τι άλλο, ξανά πράξη, και εκεί θα θέλουμε κυρίες οι οποίες είναι από 8 έως 108 που λέω. Ούτως ώστε ναι να προβάλλουμε τα προϊόντα, ναι να κάνουμε εκδηλώσεις που θα τις συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Άρα λοιπόν να υπάρχει μια προβολή και σε αυτό το κομμάτι. Αναντήρητα θα έχουμε πολύ ανοιχτά τα αυτιά μας για να μπορέσουμε, ας πούμε, να πάρουμε και δικές σας ιδέες. Δεν διατηρούμε ούτε την πρωτιά, ούτε την πρωτοτυπία, ούτε τίποτα. Πρέπει δηλαδή να πάμε χέρι-χέρι. Πρέπει αν μη τι άλλο, να την αλλάξουμε όλοι μαζί την άδρο. Αν θέλετε, η άποψη ότι αποφασίζει ο Δήμος μπορεί να υπήρχε στο παρελθόν, να μην είχε γίνει με τον σωστό τρόπο. Δεν αναφέρομαι σε κανένα προσωπικά. Απλά νομίζω ότι το σκηνικό έχει αλλάξει και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί διαφορετικά. Διαφορετικά θα αποτύχουμε όλοι μαζί ή θα επιτύχουμε όλοι μαζί. Αυτό επικαλούμε και αυτό λέω. Έγινε μια εκτενή αναφορά από μέρους μου στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε στο Δημαρχείο. Θελήσαμε να την κάνουμε αυτή εδώ, να την πλατιάσουμε και να την ανοίξουμε με την καλή έννοια του όρου, ούτως ώστε να είμαστε όσο μπορούμε περισσότεροι και να έχουμε και περισσότερες δημιουργικές απόψεις και ιδέες. Τώρα, σχετικά με την, για να δώσω και αν θέλετε τη δυνατότητα να μιλήσετε κι εσείς, γιατί και εμείς πρέπει να ακούσουμε εσάς ταυτόχρονα, εκείνο που ήθελα να πω για τη Λευκή Νύχτα είναι ήδη, αν θέλετε, κλειδωμένη ημερομηνία 7 του μηνός, Σάββατο, και έχουν ακουστεί ιδέες ότι δεν θα είναι μόνο αυτή, δεν θα πρέπει να είναι μόνο αυτή, αν θέλετε, η νύχτα, η βραδιά, θα πρέπει να γίνονται προοδευτικά τα επόμενα 2 ίσως Σαββατοκύριακα, πάλι θα το ακούσουμε αυτό και θα το συναποφασίσουμε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μια μικρή εμπορική και όχι μόνο κίνηση, τόσο για τα παιδιά αλλά και για τους υπόλοιπους άλλους ανθρώπους ή και τυχόν επισκέπτες που θα προτιμήσουν να έρθουν στην Άνδρο, από τις 7 και μέχρι τις 25 του μηνός. Οποιαδήποτε ιδέα από τη δικιά σας πλευρά είναι καλώς δεχούμενη, σε ό,τι αφορά τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν, ναι στο φωτισμό, ναι στη μουσική, ναι και σε κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες μπορεί να αντέξει οικονομικά ο Δήμος. Γιατί το λέω μπορεί να αντέξει οικονομικά ο Δήμος, υπό την έννοια ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι δεδομένος, όπου κλείνει και ολοκληρώνεται, ας πούμε, στις 31 12. Άρα λοιπόν δεν έχουμε την ευελιξία τη μεγάλη για να κάνουμε πολλά πράγματα, και το λέω όχι για να φανώ, αν θέλετε, τσιγκούνης, το λέω με ρεαλισμό αυτό το πράγμα. Αν εμπνεύσουμε, ας πούμε, και μπορούμε να βρούμε κάποιες μικρές χορηγίες για να κάνουμε κάτι για τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι, να το δούμε και αυτό, γιατί όχι. Εγώ να βάλω μια άνω τελεία και να αφήσω εσάς, που θα θέλαμε να σας ακούσουμε, επαναλαμβάνω, να μας πείτε τη σκέψη σας και τις απόψεις σας, ούτως ώστε να κλείσουμε αυτή την βραδιά απόψε
και να ξέρουμε ότι τι προγραμματίσαμε, γιατί πλέον είναι μικρό το χρονικό διάστημα, για να πάμε στην υλοποίηση αυτού του προγραμματισμού που θα συναποφασίσουμε. Ποια κυρία ή κύριος θέλει να πάρει το λόγο? Θα μπορούσαμε και στα χωριά επίσης να γίνει κάποιο δρόμενο μέσα σε αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων. Με βοήθεια. Όπως. Ξέρω εγώ, ένα άναμα δέντρου στο ένα χωριό. Ή μία βραδιά, ξέρω εγώ, με μουσική σε ένα άλλο χωριό. Μία βραδιά με σινεμά, όπως την κινηματογραφική λέσχη, κάπου αλλού, όπου τέλος πάντων μπορεί. Λέω έτσι είναι όριστο. Να αρχίσουμε. Ωραία. Άλλος. Ούτως ώστε τα χωριά να έχουν όλα από κάτι, να μην παραπονούν. Ευχή νύχτα θα υπάρχουν στη χώρα, στο Κόρφι, όπως ήταν και πέρσι και στο Γάβριο, έτσι. Μπατσί και... Ναι. Ακριβώς. Στο Μπατσί θα είναι άναμα του δέντρου, στο Γάβριο θα κάνουν λευκή νύχτα και στο Κόρφι επίσης από το φωτιά. Το έχουμε... Αλυσιδωτά, δηλαδή. Προοδευτικά από την ημερομηνία από τις 7 και πηγαίνοντας προς τα πάνω, οι άλλες περιοχές. Λοιπόν, νομίζω, και πρέπει να το δούμε πια, ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ανταλλάζουμε. Δηλαδή, γίνεται στις 7 εδώ, στη χώρα, να έρθουν από το Κόρθι και από το Γάβριο. Να πάμε εμείς στο Κόρθι, να πάμε στο Μπατσί, να πάμε στο Γάβριο. Να ξεφύγουμε λίγο από τον τοπικισμό. Είναι το πρώτο, για μένα. Το δεύτερο που αντιμετωπίζουμε, γιατί εμείς με τα θεατρικά μας και τα μουσικά μας, πρέπει να, δεν ξέρω, να βρούμε έναν τρόπο να βγαίνει ο κόσμος από τα σπίτια του. Δείχνουμε έρημη πόλη και δεν είμαστε. Και φαίνεται αυτό, όταν γίνει μια εκδήλωση, βγαίνει ο κόσμος. Απλά έχουμε, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ο ένας με τον άλλον, με πολύ καλή διαφήμιση. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέχρι τις γιορτές υπάρχουνε, μην κάνουμε, κάναμε στις 7 εμείς να κάνουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο που ταυτόχρονα υπάρχει και σε ένα άλλο μέρος. Μήπως είναι να ανταλλάξουμε, δηλαδή θα έχουμε να πάμε. Γιατί πάντα γίνεται και κάτι διαφορετικό. Εμείς σαν μουσικό σύλλογος ήδη έχουμε κάνει την κίνησή μας να δημιουργήσουμε παράρτημα, μπορεί να τα πει και η Ντορίνα αυτά που είναι εδώ. Έχουμε κάνει το παράρτημά μας στον Μπατσί και πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος θέλει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και το καταθέτω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Νομίζω... Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι στον εμποριό. Δηλαδή, όπως υπήρχε κάποια στιγμή που είχαν ένα αλογάκι που πήγαινε βόλτα τα παιδιά, μπορούσε να γίνει στην πεζογέφυρα ή στο υλικοδρόμιο. Μπορεί να το έχετε συζητήσει. Αλλά αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε το προηγούμενο, σαν ιδέα το. Επειδή όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουν για τα παιδιά μας. Και πόσα μαζεύονται, και εμείς προβληματιζόμαστε τέτοιος τι να κάνουμε και δέντρο έχουμε στολίσει και Άγιος Βασίλης έχει έρθει και δώρα τους έχει φέρει και κατασκευές έχουμε κάνει. Κατά καιρούς έχουμε κάνει διάφορα. Και έτσι φέραμε μία παραμυθού πολύ σημαντική και όμως ήταν τα παιδάκια πόσα ήταν. Μήπως λοιπόν να κάνουμε κάτι πιο καλό για τα παιδιά και να το κάνουμε όλοι οι σύλλογοι μαζί. Δηλαδή όλοι διαθέτουμε ένα ποσό κάθε χρόνο για τα παιδιά του χωριού μας. Δεν ξέρω, έτσι το βάζω σαν ιδέα. Να είναι κάτι ας πούμε που να... είναι πιο ποιοτικό, πιο καλό. Θα υπάρξουν κάποιοι μπάγκοι με γλυκά, με αυτά δηλαδή πώς θα γίνουνε? Γιατί εμείς είμαστε μικρό σύλλογο. Ναι. Παιδιά δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Σωστά. Το αυτό. Αλλά εάν μπορούμε να κάνετε, σε γενικότερα παιδιά, να προσφέρουμε κάτι, εντάξει, αλλά να ξέρουμε όμως τι θα είναι αυτό. Έχετε θεί λοιπόν το ερώτημα, τώρα κατάλαβα. Γιατί έχετε θεί λοιπόν από κάποιους από σχολιά που ξέρετε αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό μπαζάρ και μετά να είναι δίπλα και να κάνετε κάποιοι σύλλογοι. Γι' αυτό πάλι εκ των ενόντων θα το συναποφασίσουμε. Κατά. Να γίνει. Ποια μέρα και την ώρα, την λευκή νύχτα. Ή μπορεί να φέρει και κάποιο να. Μια άλλη μέρα. Άλλη μέρα, όπως είπε η Μαρίτσα, μην πάμε να κάψουμε όλα τα Σαββατοκύριακα που είναι και άλλοι. Σωστό αυτό που είπε. Για να το δούμε σε μια άλλη μέρα πριν παρασκευή. Μπορεί να γίνει και ένα δρόμενο την παραμονή των Χριστουγέννων που είναι. Ωραία. Μπορεί να γίνει κάτι την Παρασκευή, διότι λογικά θα γίνει λειτουργία κάτω στον Άγιο Νικόλαο, θα είναι ένα τόσο ναυτικό όμιλο.
Ναι. Θα έχουν έρθει και από την Αθήνα, άρα μπορεί Παρασκευή, μεσημέρι, απόγευμα κτλ. Να γίνει κάτι κάπου στο εμπορίο. Παρασκευή. Παρασκευή και η Πέμπτη, συγγνώμη, που είναι παραμονή, γιατί παραμονή πάλι έχει κόσμο. Και να συνδυαστεί κάπως. Το λέω αν είναι, το λέμε για Παρασκευή με το σκεπτικό ότι είναι Δεκέμβριος, ότι είναι. Δηλαδή να μην είναι όλα βράδυ. Α, για να γίνει και πρωί. Για να γίνει κάτι και μεσημέρι που μπορεί, ας πούμε, μετά τη λειτουργία και την περιφορά τη εικόνα να γίνει κάτι που να έχει σχέση με τα παιδιά στον εμποριό. Παρασκευή. Είναι σχολείο εκείνη την ημέρα. Το θέμα είναι να διευρύνουμε λίγο και να κάνουμε ένα τριήμερο έτσι όπως συζητήσαμε στο Δήμο. Να είναι Παρασκευή, να είναι Σάββατο λευκή νύχτα και να είναι Κυριακή πάλι κάτι άλλο μεσημέρι. Ωραία θα ήταν να γινόταν κάτι για τα παιδιά στην πλατεία γυροκομείου. Ναι. Αλλά να ήταν μια μόνιμη ναι. κατασκευή, εγκατάσταση, κάτι. Ναι. Στην χριστουγεννιάτικου χωριού με παιχνίδια, κατασκευές, κάποιος να απασχολεί παιδιά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Κοίτα, σαν μέγεθος το δέντρο που ανάβει. Ναι. Αυτό που έχουμε, ναι. που παίζει πέμπτη, ναι. θα είναι μια χαρά. Ναι. Απλά θέλει κάπως να το στολίσουμε είτε από μέσα κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μεγάλο, ότι είναι καλό, ότι το βράδυ φαίνεται καλά. Εσείς είπατε. Αλλά όχι. Δεν είπαμε το πρωί. Όπα, ότι δεν είναι καλό και μια απόφαση. Δηλαδή θα πάρουμε και απόφαση απόψε, θα τελειώσουμε. Δηλαδή αυτό να μην είναι όπως είναι, αλλά κάτι να κάνουμε. Και το άλλο το πάμε αλλού. Το λέτε, υπάρχει μια προσφορά να δέντρο, να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, μπαίνει στη διαδικασία όμως. Αυτό που είπε η Μάρτα. Στη διαδικασία μπαίνει ο Δήμος να αναστολίσει από το δέντρο που φέρνει ο Μινάς καινούργια φωτάκια, καινούργια στολίδια, τα οποία δεν θα τα παίρνει ο αέρας και αυτά. Αυτό επειδή μένει φραγμένο, δηλαδή όπως φεύγουν τα καλώδια και τα φώτα από μέσα, υπάρχει χώρος να στολιστεί κάτι να φαίνεται. Νομίζω ότι είναι μια πλατεία που έχει ένα δέντρο. Τίποτα άλλο. Αν η πλατεία αυτή πλαισιωνόταν από τα σπιτάκια ναι. και γινόταν κάποιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας στην πλατεία, τότε δεν θα σου φαίνονταν τόσο άσχημο ενδεχομένως. Ναι. Τώρα περνάς από την πλατεία μέρα και βλέπεις ένα σκέτο δέντρο, φεύγεις τρέχοντας. Τα σπιτάκια που έχουν... Την ήθελα να κάτσεις μια φωτογραφία, ναι. τελεία. Στην πλατεία την κάτω και στην όλη τον πεζόδρομο θα κατέβεις ούτως ή άλλως. Είτε για να πας να ψωνίσεις, είτε για να πας να πεις καφέ. Οπότε για να μας κρατήσει η πλατεία, ένα δέντρο μόνο που δεν μπορεί. Ναι. Θέλει κάτι άλλο. Η ιδέα που προτείνανε για να φτιάξουμε ένα χωριό ναι. και το δέντρο που έθανα σε αυτά, νομίζω ότι είναι καλύτερο. Σωστό. Να μαζέψουμε τα παιδάκια. Να είναι σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, ναι, να μαζέψουμε τα παιδάκια όπως είπαμε, θέλετε, Δέσποινα και πέρσι που κάναμε κάτι. Παραμονή του ανάματος στο δέντρο. Να μας βοηθήσουν και οι εκπαιδευτικοί. Ναι. Να φτιάξουν τα παιδάκια με θέμα χειροτεχνία, να φτιάξουν λίγο στολίδια, να φτιάξουν μια ευκούλα. Να τα κρεμάσουν, να του δώσουμε έτσι λίγο χαρά. Θα, καλή... θα πρότεινα να γίνει τριήμερο η Λευκή Νύχτα, όπως πέρσι είχε κάνει το Γάβριο, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτος το έχουν ανακοινώσει τριήμερο, ξεκινάνε οι δηλώσεις από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Θα πρότεινα λοιπόν να είναι σε εμάς Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπολογίζοντας σε όλους τους συλλόγους. Είναι θεωρώ άσχημο το να συμμετέχει τη Λευκή Νύχτα ο Μουσικός Σύλλογος, το Σύλλογος Γυναικών με τα χορευτικά του, να κατέβει, ξέρω εγώ, οι Μέλιτες, να κατέβει όλοι οι σύλλογοι και να παρουσιάσουν σε ένα δίωρο, τρίωρο, τετράωρο, όλα μαζί. Όλα αυτά μπορούμε να τα ξαπλώσουμε, να τα ανοίξουμε, να τα ξαπλώσουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα τριών ημερών, δηλαδή Παρασκευή, απόγευμα. Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο απόγευμα, βράδυ που είναι η Λευκή Νύχτα ούτως ή άλλως και Κυριακή μεσημέρι. Θα έλεγα λοιπόν να χωρίσουμε σε χρονοδιαγράμματα τις μέρες αυτές και να ανακοινωθούν αυτά προς τα έξω για να μπορέσει κάποιος επισκέπτης το να έχει λόγο να έρθει στην Άνδρο το Σαββατοκύριακο αυτό γιατί έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, να παίξουμε με πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή Παρασκευή απόγευμα, λέω. Ποιος σύλλογος, ποιος φορέας ή ποιοι φορείς, ποιοι σύλλογοι μαζί, δύο, μπορούν να κάνουν ένα happening στην αγορά, στο κεντρικό πεζόδρομο, γιατί εκεί παίζει. Εκεί είναι τα περισσότερα μαγαζιά, εκεί είναι ο κόσμος, εκεί είναι οι πλατείες, εκεί μπορείς να παρουσιάσεις κάτι. Από την πάνω πλατεία μέχρι την κάτω. Τώρα, αν μου πείτε να πάω να κάνουμε εκδήλωση στον Αφανίνα αυτή, εντάξει, οκ, okay, αλλά θέλει πολλές προϋποθέσεις. Να πάω να κάνουμε εκδήλωση στον Υποριό. Εντάξει, το σέβομαι, είναι δύο μαγαζιά ανοιχτά, τρία μάλλον. Τέσσερα, το σέβομαι. Τέσσερα. Πού θα την κάνεις την εκδήλωση? Πολύ
Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Η πεζογέφυρα, σας θυμίζω, να παίρνουμε τα πράγματα από την πολύ πρακτική πλευρά, έτσι. Η πεζογέφυρα έχει κατασκευαστεί πώς έχει κατασκευαστεί. Είναι άξια, είναι πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι είναι ικανή όμως να αντέξει ένα άλογο με τον αναβάτη του πάνω στα σανίδια. Ας γίνει στον δρόμο, ας κλείσει. Παιδιά, συγγνώμη, να βγει στον δρόμο. Πολύ ωραία. Αυτό θα το κάνεις για μισή ώρα. Ναι, για μία ώρα. Να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Απλά ένας φορέας, ένας σύλλογος να αναλάβει αυτό. Ο άλλος ο σύλλογος, όχι την ίδια ώρα, από τις 5 μέχρι τις 7. 7 η ώρα έχει νυχτώσει ήδη. Μα δεν θεωρώ... να γίνει σε όλη τη διάρκεια. Ναι, μπορεί να γίνει την Κυριακή το μεσημέρι. Μιλάμε τώρα για την Παρασκευή. Ωραία. Την Παρασκευή να γίνει μία εκδήλωση. Το που θα είναι η εκδήλωση αυτή, να μπορέσουμε τον κόσμο να το κατεβάσουμε. Που θα είναι κέρασμα, θα είναι χορός, θα είναι δεν ξέρω τι θα είναι. Το Σάββατο, λευκή νύχτα, ή ξέρω εγώ το απόγευμα, το μεσημέρι. Μπορούμε από τις 12 μέχρι τις 2 να κάνουμε κάτι κάπου, να οδηγήσουμε τον κόσμο. Την Κυριακή είπα και πρότεινα το να μαζευτούμε διάφοροι οργανοπαίχτες από τη χώρα, από την περιοχή μας και να κάνουμε στην αγορά, τώρα θα είναι στην πλατεία του Καΐρη, θα είναι στο κέντρο της αγοράς, θα είναι κάπου, να στήσουμε μία μικροφωνική που να παίξουμε όργανα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε διάφορα. Για ένα δίωρο, ένα τρίωρο. Ο κόσμος θα περιφέρεται στα μαγαζιά, θα περιφέρεται στην αγορά. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δώσουμε πρώτα απ' όλα το δέλεαρ στον κάθε κάτοικο της Άνδρου, που είναι πολλοί αυτοί και δεν βγαίνουν να βγουν από το σπίτι τους. Για να βγουν όμως πρέπει να έχουν ένα ερέθισμα το ότι θα δούμε κάτι. Αυτά τα σπιτάκια που στείνονται κάτω στην πλατεία του Καΐρη, να στηθούν πάνω στον, πολύ σωστά, λέω μία άποψη, να στηθούν στην πλατεία του Γεροκομείου και να δημιουργηθεί ένα χωριουδάκι με κάτι επιπλέον. Επίσης για τη Φάτνη, όσοι κατεβαίνουν την αγορά, τη Φάτνη, παιδιά, μέσα στον κήπο τη βλέπουν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, έτσι, γουστόζικη εκεί που είναι. Να πω βέβαια και το άλλο. Να πω και το άλλο. Γουστόζικη δεν είναι από τα υλικά της και από αυτά. Τα υλικά όμως που γίνεται, ένα πλέγμα, το οποίο κάνει το κύλο από πάνω και καλύπτεται με χαρτόνια και όλα αυτά τα ζώα τα οποία έχει ο Δήμος, δεν μας παίρνει τώρα να πάει να παραγγείλουμε καινούργιες κούκλες και πρόβατα και τέτοια, τα ζώα αυτά φωτίζονται με ρεύμα. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο και λίγο παράτολμο από το Δήμο το να βάλει σε δημόσιο χώρο λάμπες να φωτίζουν όλα αυτά τα πράγματα, τα πλέγματα που είναι έτσι, που κινδυνεύουν, τα παιδιά αν μπουν μέσα, το να πάθουν ζημιά. Έτσι. Να θυμίσω παλιά στους αυτούς που ξέρουν που το είχαν δει, παλιά ο Δήμος είχε φυτέψει στην παιδική χαρά κάκτους. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, λέω το εξής. Τι έχει σημασία τώρα και ο κάκτος με το φάρμακο. Απλά το ανέφερε. Τι ανέφερε τώρα, δηλαδή. Για τον κάκτο. Ήρεμα. Συζητήσουμε. Ότι... Ήρεμα. Ήρεμα, Μιχάλη. Για το τι κάνουμε, Μιχάλη, το τι πρέπει να το κάνουμε. Η χαρά που ξεράθηκε είναι πιο ωραία. Ευάγγελε. Εβάλε κάκτους. Ηρεμήστε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι να κάνουμε ένα τριήμερο γεμάτο και οι σύλλογοι όλοι να μπορέσουν να πλαισιώσουν. Τα επόμενα Σαββατοκύριακα είναι που κάνει το Γαύριο. Σαφώς και να πάμε στο Γαύριο. Και σαφώς θεωρώ ότι θα έρθουν οι Γαβριώτες. Πέρσι στην Λευκή Νύχτα θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ στόλο και από Γαύριο και από Κόρτο. Δεν νομίζω ότι δεν πάμε. Παρακαλώ. Ναι, Μιχάλη. Το κλειδί πέρσι, νομίζω εγώ, για τη Λευκή Νύχτα του Γαβριού ήταν το κάλεσμα των σχολείων. Έτσι, καλέσανε σχολεία από η πεζογέφυρα έχει κατασκευαστεί πώς έχει κατασκευαστεί. Είναι άξια, είναι πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι είναι ικανή όμως να αντέξει ένα άλογο με τον αναβάτη του πάνω στα σανίδια. Ας γίνει στον δρόμο, ας κλείσει τον δρόμο. Να βγει στον δρόμο, πολύ ωραία. Αυτό θα το κάνεις για μισή ώρα, για μία ώρα. Να γίνει, γιατί να μην γίνει. Απλά ένας φορέας, ένας σύλλογος να αναλάβει αυτό. Ο άλλος ο σύλλογος, όχι την ίδια ώρα, από τις 5 μέχρι τις 7. 7 η ώρα έχει νυχτώσει ήδη. Μα δεν θέλει να γίνει σε όλη τη διάρκεια. Ναι, μπορεί να γίνει την Κυριακή το μεσημέρι. Μιλάμε τώρα για την Παρασκευή. Ωραία. Την Παρασκευή να γίνει μία εκδήλωση. Το που θα είναι εκδήλωση αυτή να μπορέσουμε τον κόσμο να τον κατεβάσουμε. Που θα είναι κέρασμα, θα είναι χορός, θα είναι δεν ξέρω τι θα είναι. Το Σάββατο, λευκή νύχτα, ή ξέρω εγώ το απόγευμα, το μεσημέρι. Μπορούμε από τις 12 μέχρι τις 2 να κάνουμε κάτι κάπου.
να οδηγήσουμε τον κόσμο. Την Κυριακή είπα και πρότεινα το να μαζευτούμε διάφοροι οργανωπαίχτες από τη χώρα, από την περιοχή μας και να κάνουμε στην αγορά, τώρα θα είναι στην πλατεία του Καΐρη, θα είναι στο κέντρο της αγοράς, θα είναι κάπου, να στήσουμε μία μικροφωνική που να παίξουμε όργανα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε διάφορα. Για ένα, δύο ώρα, ένα τρίωρο. Ο κόσμος θα περιφέρεται στα μαγαζιά, θα περιφέρεται στην αγορά. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δώσουμε πρώτα απ' όλα το δέλεα στον κάθε κάτοικο της Άνδρου, που είναι πολλοί αυτοί και δεν βγαίνουν να βγουν από το σπίτι τους. Για να βγουν όμως πρέπει να έχουν ένα ερέθισμα το ότι θα δούμε κάτι. Αυτά τα σπιτάκια που στείνονται κάτω στην πλατεία του Καΐρη, να στηθούν επάνω στον, πολύ σωστά, λέω μία άποψη, να στηθούν στην πλατεία του Γεωργομείου και να δημιουργηθεί ένα χωριουδάκι με κάτι επιπλέον. Επίσης για τη Φάτνη. Όσοι κατεβαίνουν την αγορά, τη Φάτνη, παιδιά, μέσα στον κήπο τη βλέπουν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι γουστόζικη εκεί που είναι. Να πω βέβαια γουστόζικη και το άλλο. Δεν να πω και το άλλο. Γουστόζικη δεν είναι από τα υλικά της και από αυτά. Τα υλικά όμως που γίνεται, ένα πλέγμα το οποίο κάνει το κύλο από πάνω και καλύπτεται με χαρτόνια και όλα αυτά τα ζώα τα οποία έχει ο Δήμος, δεν μας παίρνει τώρα να πάει να παραγγείλουμε καινούργιες κούκλες και πρόβατα και τέτοια. Τα ζώα αυτά φωτίζονται με ρεύμα. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο και λίγο παράτολμο από το Δήμο το να βάλει σε δημόσιο χώρο λάμπες να φωτίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Τα πλέγματα που είναι έτσι που κινδυνεύουν τα παιδιά αν μπουν μέσα το να πάθουν ζημιά. Έτσι. Θα θυμίσω παλιά στους αυτούς που ξέρουν που το είχαν δει, παλιά ο Δήμος είχε φυτέψει στην παιδική χαρά κάκτους. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω τι είναι η σημασία τώρα και ο κάκτος με το Φάτνη. Απλά το ανέφερε. Τι ανέφερε τώρα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για το ήρεμα, ήρεμα. Συζητήσουμε ότι... Ήρεμα, Μιχάλη. Για το τι κάνουμε. Εδώ τώρα η παιδική χαρά που ξεράθηκε είναι πιο ωραία. Ευάγγελε. Βάλε κάκτους. Ηρεμήστε. Αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς στο τριήμερο των εκδηλώσεων που γίνονται και εδώ. Να καλέσουμε σχολεία από όλα το νησί και να κάνουμε και αυτά τα δικά τους δρόμενα. Αλλά να βρούμε κάτι να ρωτήσουμε βεβαίως στις 14 του μηνός. Μετά. Έχουμε για τότε που μιλάμε και με το Σαββατοκυριακό επόμενο, έχει ο Μουσικός Σύλλογος στη συναυλία εδώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μετά όλη η αγορά δουλεύει. Έτσι, αυτό το έχουμε δει στην πράξη. Ακούω λέω το σύνορα εδώ που βρισκόμαστε και συζητάμε μια κατάσταση που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό οι οποίοι θα πρέπει κάθε Σαββατοκυριακό να τρέχουν από περιοχή σε περιοχή γιατί δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα νησί. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σαν πρόταση θα έλεγα το εξής. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και πιο έξω το νησί. Δηλαδή. Να καλέσουμε καπί, να καλέσουμε παιδάκια που είναι από ιδρύματα. Και άλλα καπί. Είμαστε καπί. Γιατί, με συγχωρείς. Γιατί, να το να φέρουμε από έξω από Αθήνα, να φέρουμε κοσμό. Ναι, γιατί. Καμία αντίληψη. Γιατί υπάρχει να τους δάει. Καμία αντίληψη. Ότι τα παιδιά ίσως να είναι η αρχή να ξεπεράσουμε αυτό του τοπικισμού. Χώρα μου, χώρα, βατσί, όχι βατσί, δεν πάμε στο βατσί. Εμείς όχι το βάβουμε κάτι. Χώρα δεν θα πάμε στο χώρο. Εμείς σε ηλικίες λίγο πιο μεγάλες από εμάς. Ακούγεται πολύ έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Όχι μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Τα παιδιά των σχολείων, των δημοτικών και των υπήρων μαζί με τους συλλόγους τους να διακοσμήσουν το χριστουγεννιάτικο χωριό μας. Ένα σπιτάκι κάθε σχολείο. Ένα σπιτάκι κάθε σχολείο. Μπορεί να είναι σκέτα το κάτω από πλακιά και να το ζωγραφίσουν. Είναι πολύ, δηλαδή να... Μπορεί να γίνει η εργασία στην πάνω πλατεία και ας μετά τοποθετηθούν κάπου. Δεν μας αφορά. Όχι, εγώ δεν είπα, νερούσα τα σπιτάκια απλά. Η επιτυχία στο Γάβριο ήταν από τον εθελοντισμό και τη δουλειά που κάναν οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν τα μαγαζιά, που ήταν ηλεκτρολόγοι, που μπορούσαν να βοηθήσουν με διάφορες εργασίες. Και τα σχολεία, αλλά οι ίδιοι επαγγελματίες δούλεψαν. Δεν δούλεψε κανένα δίδυμο. Μπορεί να βοήθησε ο Δήμος, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι δούλεψαν. Δηλαδή, αυτοί που είχαν τα μαγαζιά τους και θέλανε να δουλέψουν, αυτοί βοηθήσαν.
δουλεύανε μέρες και δεν είναι μόνο εκείνο το βράδυ που μαζεύει το κόσμο. Και όλες οι υπόλοιπες βραδιές, έχοντας μία ομάδα η οποία δουλεύει, βγαίνουν και οι γυναίκες έξω να δουν τι κάνουν, βοηθάνε, πάνε μετά στο άλλο μαγαζί να πιούν ένα ρακί, να πιούν ένα καφέ. Δηλαδή, μέρες προσπαθούσαν για αυτό το αποτέλεσμα που κάνουν. Δουλέψα, εγώ τουλάχιστον, το Μιχάλης το ξέρει. Εγώ δούλευα στον Παρκάνουτσο και εκείνο το βράδυ τρεις ώρες τη γάνιζα για να ταΐζουμε τον κόσμο, να δίνουμε και φτεδάκια εμείς. Ο διπλανός είχε κάνει πίτσες. Πρέπει να δουλέψετε όλοι. Εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων εδώ τώρα. Αλλά πρέπει να δουλέψουν οι ίδιοι επαγγελματίες για να έχουν αποτέλεσμα. Με εθελοντική εργασία. Μην περιμένουμε να μας τα κάνουν όλα, να τα έχουν όλα έτοιμα και να λέμε αυτό δεν είναι καλό, αυτό δεν μ' αρέσει εκεί. Κάντε μία ομάδα, ξεκινήστε με μία ομάδα και μετά συνεργασία όλοι. Ένας ηλεκτρολόγος, ένας ό,τι χρειάζεται, ένας ξυλουργός, τα μαγαζιά που έχουν όφελος από αυτή την ιστορία, όλοι πρέπει να είναι. Δεν πολύ ωραία ήταν για τα παιδάκια. Για πες μας, Δέστηνα, και εσύ. Να πω, επειδή έχουμε αυτά από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή τα σπιτάκια, ότι είναι τρία, έτσι. Υπάρχουν πάνω στο Δήμο κάποια λεωφορεία, τα οποία αυτά δουλεύουν με το... Δουλεύουν με το πάνω, ναι. Ένα από αυτά νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε, να το τοποθετήσουμε στην πάνω ή στην κάτω πλατεία ή και στις δύο, δεν ξέρω πόσα είναι. Ένα. Και μέσα, ένα τέλος πάντων θα πέσει λίγος. Και να μπει εκεί πέρα ένας Άγιος Βασίλης, ντυμένος, ένας, ή δεν θα είναι ένας, γιατί που τέτοια βάρδια, θα είναι δύο και τρεις μάλλον, θα είναι τέτοιο βάρδιες. Και μπορεί να μπαίνει μέσα, να μπαίνουν τα παιδάκια από τη μία, να τον έχουν, να υπάρχει ένα σάκος, δεν ξέρω λόγω μία ιδέα, να βάσουν μέσα το γράμμα τους. Να έχουμε δηλαδή και τον κόσμο ότι θα φύγει το γράμμα, ότι θα πάει στον Άγιο Βασίλη. Και οπότε δηλαδή, ας πούμε, και οι φωτογραφίες θα δουλέψουν, δηλαδή ο εκάστοτε φωτογράφος. Και θα μπορέσουμε δηλαδή, ας πούμε, να είναι πιο ζουζουνιάριδο έτσι για να μπουν. Και φυσικά θα είναι διαδοσμευμένο. Όχι κάτι μόνο γι' αυτό λέω, αλλά επειδή ας πούμε έχουμε συνόρο μόνο για την αγορά. Γι' αυτό επιμένω να βάλουμε κάτι. Ναι, και στο συνοδισμό θα μπει που είπε η Μάρθα και κάτι θα γίνει. Ότι θα στολιστεί, όχι ναι. Ότι θα γίνει κάποια εκδήλωση. Ναι. Ακόμα και τους Άγιους Βασίλειδες που είπε η Δέσποινα, αν θέλετε να τους φέρουμε κάτω, θα τους φέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, σαν σκέψη δηλαδή, εφόσον θα γίνει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να δρομολογηθεί και να είναι σαν ιδέα κάτι που να είναι ωραίο. Ναι, okay. Λοιπόν, κάποια άλλη κυρία, εδώ κάτι φωνάξατε, οι σύλλογοι που μπορούν να βοηθήσουν, δεν είναι τίποτα σπουδαίο να πάρουν πλάκες σοκολάτα, δύο, τρία, και να βρεθούμε, ή ζαχαροπλάστες, τέλος πάντων, ποιοι θα είναι, θέλοντες, να κάνουμε σοκολατάκια, να κάνουμε πράγματα, ας πούμε, σοκολατέλια για τα παιδιά. Να είναι εθελοντές να βοηθάνε. Αρκεί. Το πιο απλό. Υπάρχει μια μηχανή που είναι πάρα πολύ οικονομική, που τρέχει σοκολάτα, ζεσταίνεται και τρέχει. Και πάνε τα παιδάκια που τάνε, ας πούμε, το μπισκότο του στο κουλουράκι του και το τρώνε. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε αυτό εγώ θα βοηθήσω. Για να φωτίσουμε φέτος την πλατεία και να φύγουμε με τις προβολές και λοιπόν, υπάρχει μια ομοιομορφία. Έχουμε σκεφτεί να βάλουμε γυρλάντες γύρω-γύρω σε όλη την πλατεία να δώσουμε φως. Πολύ. Για να δώσει κάποιο φως. Ναι, όπως είναι στις Χαρίτιες, ας πούμε, εκεί πέρα. Φανταστείτε να είναι όλα άστρα. Όλη η πλατεία άστρα. Επίσης, μονόχρωμα άστρα. Όχι, να σκεφτούμε άλλο. Μην σκεφτούμε άλλο. Να αποφασίσουμε πού φέρετε την εξέδρα. Είναι κυρίαρχο. Συνήθως τη βάζουν πάντως και δεν δημιουργεί πρόβλημα. Θέλετε πει. Ό,τι πείτε εσείς, κανένα πρόβλημα. Μας δημιουργεί καλύτερη προοπτική για να βάλουμε δέντρο εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή θα βάλουμε. Κυριακή Λέσχη θα κάνει δωρεάν προβολή για παιδιά. Ωραία. Ώρα τι ώρα θέλετε. Τι πιο ωραία. Μπορεί μετά την προβολή να γίνει μετά η πλατεία. Τι ώρα θέλετε την προβολή. Να γίνει νωρίς και να πιστεύει. Το πρωί διάρκεια δύο ώρες. Το κόλμα και τη βασιλεία και μετά. Αλλά τι ώρα να τη βάλουμε. Τις 11 και 11. Εμείς
σαν λες να λέω ότι η Κυριακή 15 του μηνός, Τετάρτο τις 14 που είναι στην αυλία η Μουσικός Συλλογός, λέγαμε να στολίσουμε και εμείς ένα δέντρο με δημιουργικές απασχολήσεις για παιδιά στη Λέσχη, που γι' αυτό θα είναι κανένα τετράωρο, το λέω σαν... Ωραία, πολύ ωραία. Ότι βλέπω ότι υπάρχει μια προοπτική έτσι, καλή συνεργασία εκ των ενώτων. Και πιστεύω, και πιστεύουμε από πλευράς του Δήμου, ότι πρέπει να βάλουμε το στίγμα μας εμείς για να βοηθήσουμε, αν θέλετε, την πόλη και όχι μόνο. Και τι αναφέρομαι και τι λέω. Είχα δεσμευτεί τότε στην πρώτη συνάντηση ότι θα γινόταν μια συνάντηση δική μου μαζί με τον Παντελή τον Βούλγαρη. Με απότερο στόχο και σκοπό να του καταθέσω μια σκέψη προσωπική που είχα κατά πόσον θα μπορούσε να ερχόταν σε αυτόν εδώ το χώρο. Και όλα τα μαγαζιά που βρίσκονται στο κεντρικό πεζόδρομο τουλάχιστον, να τον ακούσουμε μαζί με τον σκηνογράφο και να δούμε αν μπορούμε ξανά, στο μέτρο το δυνατού, να αναβιώσουμε και με τη συνεργασία του Δήμου αυτό το σκηνικό το οποίο είχε μικρά Αγγλία. Είναι αμαρτία να έχει γυριστεί μια ολόκληρη ταινία, να πηγαίνουν και καλώς πηγαίνουν σε αυτό το γεφυράκι το οποίο θέλουν να το δουν από την ταινία και πάνε και έχει, υπάρχει επισκεψιμότητα. Νομίζω ότι η πόλη μπορεί να είναι ένα θεατρικό δρόμενο στο Δινεκές και έτσι δι' αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια διαφήμιση διαρκή. Αυτό θα πρέπει να το ξαναβάλουμε και να το ξαναδούμε. Ο Παντελής ο Βούλγαρης με πολύ μεγάλη χαρά το άκουσε. Με σκεπτικισμό μου είπε ότι ξέρεις Δημήτρη, εμείς θέλαμε να τα αφήναμε αλλά κάποιοι δεν θέλανε. Μπορεί να μην πάμε στην παρέμβαση που είχαν κάνει τότε με τη Μικρά Αγγλία, αλλά να γίνει μια, κατά την άποψή του, μια πιο απαλή, αν θέλετε, προσέγγιση ξανά του θέματος αυτού. Αν λοιπόν το εστενίζετε σαν σκέψη και σαν ιδέα, πείτε το γενικότερα και ειδικότερα, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό ρεύμα ότι η Άνδρος θέλει να ξαναδεί αυτό το σκηνικό που υπήρξε στο παρελθόν και να είναι μια διαρκή διαφήμιση. Είναι αμαρτία να πηγαίνουμε σε πόλεις, ας πούμε, όπως τα Τρίκαλα που είπατε, που έχω πάει τελευταία πολλές φορές και θα έχουμε και μια συνεργασία. Και εκεί, ας πούμε, να έχουν κάνει το τζιτζάνι και όχι μόνο σημαία, να πηγαίνει σε σημεία είτε με τα τάμπλετ είτε με οτιδήποτε άλλον τρόπο και να βλέπεις πού περπάτησε, πού κάθισε, τι έκανε. Και εμείς να έχουμε αυτή την ταινία και όχι μόνο και να μην μπορούμε να, αν θέλετε, να πάρουμε τη νέα εκδοχή στην προβολή. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή κίνηση, αν την εστενιστούν και οι μαγαζάτορες και μπουν σε μια ευγενική άμυλα που θα δώσει κάποια κίνητρα ο Δήμος για να μπορέσουν να το υλοποιήσουν αυτό, να φτιάξουμε ένα σκηνικό. Αυτό ήθελα να το καταθέσω, γιατί ο Παντελής είναι εραστής του νησιού και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και εμείς ευχαριστώ όλους σας. Καλά. Σε δύο εβδομάδες το έχω καταλάβει. Πολύ καλά. Το ίδιο ημερολόγιο έχουμε. Ευχαριστούμε κύριε.